Αυτά. Τώρα θα πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, που δεν είναι άλλη από την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Χανίων, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που αν δεν υπήρχε η καραντίνα θα ήταν ήδη στα Χανιά τώρα για να γιορτάσει Χριστούγεννα ή στην αγαπημένη της, στο αγαπημένο της Καρπενήσι. Όμως οι συνθήκες την κρατάνε στην Αθήνα. Για πας κάτι βλέπω να γιορτάσει, όπως είπε χθες τον Γιώργο Κουβαρά. Καλημέρα σας, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Μια χαρά. Θα καλά, σας πω, Θεώ. Πριν μπούμε στα πολιτικά, θα σας πω, πέρυσι είχα πάει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, στον Α. Και λέω λοιπόν, ήταν παραμονές Χριστουγέννων, λέω εγώ θυμάμαι ότι η κυρία Μπακογιάννη έκανε κουραμπιαδάκια και τα μοίραζε στη Βουλή, στέλνατε κάποιες χιλιάδες. Μου λέει λοιπόν στο διάλειμμα η Λίδα Μπόλα, μου λέει πήρες τη συνταγή? Και της λέω, τι να την κάνω? Δεν ξέρω να μαγειρεύω, δεν ξέρω να κάνω γλυκά, οπότε άχρηστα λοιπόν, είναι. Λοιπόν, φέτος θα κάνετε κουραμπιαδάκια για να στείλετε? Έκανα κουραμπιέδες, έχω στείλει όπου μπορώ να στείλω. Ναι, γιατί είναι και COVID πλέον, δεν ναι, γίνεται. Ναι, γιατί είναι και COVID, αλλά τέλος πάντων σε, με οικογένεια στα γραφεία των, των δικών μου ανθρώπων. Ναι, 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 ναι. Έχουν πάει κουραμπιέδες. Είναι μια συνταγή που ακόμα κι εσείς, κυρία Κοραή, θα μπορούσατε να την δύσκολα, κάνετε. Δύσκολα, κυρία Μακρουγιάννη. Είναι τυφλοσούρτης. Συνταγή τυφλοσούρτης. Δεν ξέρει να φτιάχνει μακαρονάδα. Πιστεύετε ότι θα κάνει κουραμπιέδες? Ω, λάθος. Α, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να το κάνει η Χριστίνα. Έτσι. Πω, τον διαλύσατε τώρα. Καλά, εντάξει, οκ. Θα σας στείλω από αυτόν τον κουραμπιέ που θα φτιάξει και αν το φάτε, εδώ είμαστε. Ναι, καλά. Καλά, με αυτή τη συνταγή το λέω, είναι τη φτωχή. Ένα, είδες. Λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Να την στείλετε και περιμένω να φάω κουραμπιέ από τα χέρια της Κοραή. Πού ξέρεις αν δεν πάρω κι εγώ κανένα. Να αποδείξει, γιατί εγώ όλη την κυρία ακούω ότι είμαι πολύ μέτρια μαγείρισα σε σχέση με τις διάσημες μαγείρισες της οικογένειας μου. Της Μαρίκας. Οπότε έχω πεισμώσει κι εγώ. Μάλιστα. Και κάνω κουραμπιέδες και δείχνω την τέχνη μου. Τώρα, πάντως, εκτός από τους κουραμπιέδες, θέλω να σας πω ότι η διάσημη φράση σας που έχει μείνει είναι το αξάμ που είχατε όσον αφορά τα σοκολατάκια. Θέλουμε να τα ακούσουμε, παρακαλώ. Το χειρότερο είναι ότι με τρολάρουν τα εγγόνια μου. Έρχεται προχθές το ντοράκι και μου λέει, γιαγιά, θα φάμε σοκολατάκια. Δεν τρέπεσαι, βρε γαϊδούρη, την γιαγιά σου να με τρολάρουν τα παιδιά? Έσχος. Όχι, εγώ έχω κρατήσει και το μπιτζάμε. Αυτά τα δύο. Τα δύο αυτά έχουν μείνει, τα σοκολατάκια και η πιτζάμα. Πάμε λοιπόν τώρα στα βαθιά. Λίγο στα πιο αυτό. Θέλω να μας απαντήσετε σε αυτό που ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές μας. Ότι υπάρχει, περίμεναν ένα πολύ πιο υψηλό ποσοστό υγειονομικών που θα έχουν δηλώσει θετικά στο να εμβολιαστούν. Δεν είναι προφανώς τόσο υψηλό και υπάρχει ένας προβληματισμός από τους ακροατές που λένε, μα γιατί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δεν δηλώνουν σε πολύ υψηλά ποσοστά ότι θα εμβολιαστούν μετά, εμείς που δεν είμαστε και του επαγγέλματος. Δεν θα έχουμε περισσότερη αμφιβολία? Είναι λογικό όμως αυτό? Ακούστε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάθε καινούριο πράγμα και κάθε καινούργια ανακάλυψη της επιστήμης δημιουργεί διάφορα ερωτηματικά και παλεύουμε και με τις διάφορες απίστευτες φήμες οι οποίες κυκλοφορούν. Όλοι έχουν κάποιο κουμπάρο ο οποίος έχει ένα γνωστό, ο οποίος έχει μία αδερφή και βρίσκεται σε κάποιο εργαστήριο και έχει άποψη για το θέμα. Α, ναι, αυτό έτσι και... Και φτάνουν και σε μένα αυτό. Ναι, συνωμοσιολογία αυτή. Η κουβέντα κάθε μέρα, μα ξέρεις, μου είπε ο τάδε στον τάδε, ο οποίος βρίσκεται και τα λοιπά. Ναι, 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 αυτό το story. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παλέψουμε. Να το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα υπάρξει, νομίζω, ένα συντριπτικό ποσοστό τελικώς των ανθρώπων οι οποίοι θα εμβολιαστούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί, μου το λένε και εμένα, μου λένε καλά κάντε εσύ τώρα από τους πρώτους, να δούμε κανένα μήνα τι θα παρουσιαστεί από παρενέργειες. Και μετά το κάνουμε και εμείς. Και μετά το κάνουμε και εμείς. Εντάξει, θεμητό. Ας περιμένουν κανένα μήνα και σε ένα μήνα να το κάνουν όμως, γιατί αν θέλουμε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, θα πρέπει να την πάρουμε έχοντας κάνει το εμβόλιο. Ξέρετε τα εμβόλια, υπήρχε μία υπόγεια... Έτσι, ένα υπόγειο αντιεμβολιακό κίνημα. Στην Ελλάδα δεν ήταν μεγάλο. Όχι, ναι. Αλλά αυτοί οι οποίοι δυστυχώς δεν θέλανε να κάνουν τα εμβόλια είναι απίστευτα πεισματάριδες.
Δηλαδή έβλεπες τώρα άνθρωπο ο οποίος έχει 3 παιδάκια και δεν τους έχει κάνει εμβόλιο πολιομιελίτιδος. Αν και είναι το βλέπω δυνατόν. Εγώ αν και αρρωσταίνω. Που έχετε τη, είχατε τη μητέρα σας. Είχα τη μητέρα μου η οποία πέρασε την πολιομιελίτιδα, η οποία πέρασε όλη της τη ζωή με τα αποτελέσματα αυτής της πολυμελίτιδας. Πόσες εγχειρήσεις είχε κάνει? 14 εγχειρήσεις, κυρία Κοραή, 14 εγχειρήσεις και η σπονδυλική της στήλη ήταν όλη τσιμεντωμένη και είχε 2 μόνο σπονδύλους ελεύθερους από την επειδή γυναίκα. Τότε δεν υπήρχε εμβόλιο για την πολυμελίτιδα. Επειδή τότε δεν υπήρχε το εμβόλιο της πολυμελίτιδας και σήμερα φτάνουμε στο σημείο να έχει εξαλειφθεί η πολυμιελίτιδα ως αρρώστια ακόμα και στην Αφρική που είναι η τελευταία ήπειρος την οποία παλεύανε τόσα χρόνια. Τώρα, να σας πω μια θετική είδηση, ευχάριστη είδηση που την βλέπω μόλις τώρα. Ο εκτελεστικός διευθυντής της BioNTech δήλωσε την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, ότι η μετάλλαξη του κορονοϊού καλύπτεται από το υπάρχον εμβόλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν χρειαστεί μια μετατροπή, σε 6 εβδομάδες θα υπάρχει και νέα έκδοση του εμβολίου που θα καλύπτει και αυτή τη μετάλλαξη. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει με όλα τα εμβόλια. Παραδείγματος χάρη, εμείς που κάνουμε κάθε χρόνο εμβόλιο της γρίπης. Βέβαια. Εγώ κάνω εμβόλιο της γρίπης τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί είμαι ένα υπτάμενος βέγκος. Άρα είμαι συνεχώς μέσα σε ένα. Ήμουνα δηλαδή, τώρα δεν είμαι τίποτα γιατί είμαι κλειδωμένη στο σπίτι μου. Αλλά, αλλά είσαι υπουργός εξωτερικών. Δήμαρχος. Η ζωή μου ήταν μέσα σε ένα αεροπλάνο. Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό οδήγησε στο πραγματικά να μην έχω αρρωστήσει από τις πνευμονίες τις οποίες είχα και τις οποίες έκανα διάφορα χρόνια. Τώρα γιατί σας λέω τα προσωπικά μου, σας τα λέω διότι ένας άνθρωπος κάθε φορά αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αυτά όταν η επιστήμη μπορεί να μας τα λύσει, που να πάρει ή να πάρει, ας κάνουμε χρήση των επιστημονικών δεδομένων. Εδώ πέσανε οι επιστήμονες όλου του κόσμου, Ρώσοι, Κινέζοι, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι. Οι πάντες όλοι εδώ και 6 μήνες, ένα χρόνο, ασχολούνται με την καταπολέμηση αυτού του ιού. Μάλιστα. Άρα λέτε τώρα ότι χρειάζεται κυρίως ενημέρωση και για τους πολίτες και χρειάζεται για τους γιατρούς και για όλους. Ώστε... Δεν χρειάζεται θυμό, δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν. Αλλά θέλετε να σας πω εμένα την πρόβλεψή μου ακόμα και αν το Twitter ανάψει και με βρίζουν όλοι. Εκ των πραγμάτων. Οι άνθρωποι που θα θέλουν να επιστρέψουν στη ζωή την κανονική, δηλαδή την κανονική που κάνανε μέχρι τώρα. Όπως εμείς. Υπάρχουν 2 κατηγορίες. Ναι. Αυτοί που δεν μπαίνανε ποτέ σε αεροπλάνο δεν θα αντιμετωπίσουν ενδεχομένως το ίδιο πρόβλημα. Ή αυτοί οι οποίοι δεν ταξιδεύανε. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι θα ταξιδεύουν αύριο, οι οποίοι θα θέλουν να πάνε διακοπές, οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν τη ζωή την οποία κάνανε παλαιότερα, δεν θα μπορούν να την κάνουν χωρίς κυρία εμβόλιο. Μπακογιάννη, και αυτός που είναι σήμερα ή αυτή η κυρία, ο κύριος, η κοπέλα, ο νέος που είναι στα 5,34 ευρώ που παίρνει με την αναστολή, γιατί η κυβέρνηση έχει κλείσει την επιχείρηση γιατί δεν βγάζει τζίρο και άρα γιατί η χώρα είναι σε lockdown, θα πρέπει να το σκεφτεί και από άλλη πλευρά. Βεβαίως, δεν είναι απαραίτητο να μπαίνει. Να σας πω, και η μεγάλη πλειονότητα. Ένα απλό παράδειγμα. Η Ελλάδα έχασε 14 δισεκατομμύρια φέτος από εισόδημα από τον τουρισμό. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Τι ελπίζουμε όλοι? Ότι από το Μάιο και πέρα θα έχει εμβολιαστεί ένας ικανός αριθμός πελατών μας, πελάτες μας είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την Ευρώπη, από την Αμερική κτλ, οι οποίοι επειδή θα έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν να ταξιδέψουν, διότι αν δεν έχουν εμβολιαστεί, πιστέψτε με, θα το δείτε, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θα έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, να ξαναλειτουργήσει η αγορά, να ξαναλειτουργήσει ο τουρισμός, να ξαναλειτουργήσει ο τζίρος, να ξαναέχουμε εισόδημα. Αυτό είναι μία αλυσίδα. Αυτός, εμείς λοιπόν αυτό περιμένουμε. Το ίδιο περιμένουν οι άλλοι από εμάς. Έτσι, να έχουμε εμβολιαστεί για να μπορούν να έρθουν σε μια χώρα την οποία θα έχει την ανοσία στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό για να νιώθουν και εκείνοι ασφαλείς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και εμείς και οι πελάτες πρέπει να είμαστε
εμβολιασμένοι για να μπορούμε ακριβώς να έχουμε το κέρδος αύριο το πρωί. Δεν γίνεται αλλιώς. Και φαντάζομαι, κυρία Μπακογιάννη, να κατανοούμε όλοι ότι δεν έχουμε ούτε δυνατότητα ούτε περιθώριο να χάσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Όχι, δεν την έχουμε, κύριε Τάκη, δεν την έχουμε. Θα είναι μια αναστρέψιμα πλέον. Καλό είναι να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα καθαρά. Βέβαια. Έτσι. Διότι εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες. Ήδη έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και ένας πολύ μεγάλος θόρυβος. Αλλά όταν ξέρεις μέσα στο αεροπλάνο της United πέθανε ένας άνθρωπος από κορονοϊό, ο οποίος είχε πει ψέματα ότι δεν έχει τίποτα και ότι δεν έχει κανένα νόσημα. Οι τρεις άνθρωποι που πέσανε πάνω του για να τον σώσουν με τεχνητή αναπνοή είναι τρεις άνθρωποι που κολλήσανε με τα βεβαιότητα και δεν μιλάω τώρα για τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό αύριο το πρωί. Θα σου ζητήσει η αεροπορική εταιρεία κατά πάσα πιθανότητα να τους δείξεις ότι έχεις εμβολιαστεί για να μπεις στο αεροπλάνο. Διότι πρέπει να προφυλάξει και τον κόσμο τον οποίο κάθεται δίπλα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, κυρία Μπακογιάννη, ότι υπάρχουν χώρες που για να ταξιδέψει κανείς πρέπει να έχει κάνει συγκεκριμένα εμβόλια. Αλλιώς δεν ταξιδεύει. Καλά, εννοείται. Όταν πάμε σε χώρες οι οποίες έχουν αρρώστιες, βλέπε ελονοσία, βλέπε αυτό. Τι ίδιες υποχρεώσεις θα αρχίσουν να υπάρχουν και για αυτό το εμβόλιο. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ο κόσμος δεν θα σταματήσει γιατί εγώ ή τώρα έχω αποφασίσει ότι έχω διαφορετική άποψη. Μάλιστα. Ο κόσμος θα πάει μπροστά. Τώρα θέλω να ρωτήσουμε πάμε και κάτι στα εθνικά πλέον. Όχι, πριν πάμε στα εθνικά, θέλω να ρωτήσω κάτι για την ιστορία της Φωλή Φωλή. Νέα Δημοκρατία μιλά για σκάνδαλο. Έχουν βγει τα email που από τα στελέχη της εταιρείας εμπλέκουν συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με αυτή την περίφημη τροπολογία. Και βλέπω τώρα ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ που σας ρωτά γιατί την ψηφίσατε κι εσείς αυτή την ίδια τροπολογία το 2018 και γιατί στην ΠΝΠ του 20 προβλέψατε ακριβώς την ίδια παράταση για το καθεστώς πώληση αφορολογή των ειδών που προέβλεπε και η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Δεν θα σας κρύψω ότι δεν την ξέρω την ιστορία, δηλαδή δεν είχα παρακολουθήσει το θέμα της τροπολογίας. Για να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας, γιατί δεν το θυμάμαι καθόλου. Αυτό όμως που σίγουρα υπάρχει είναι ότι ο εισαγγελέας, ο αμερόληπτος εισαγγελέας, ο οποίος ψάχνει την υπόθεση, θα εξετάσει όλα τα δεδομένα και αναλόγως θα στείλει στη Βουλή, εάν κρίνει ότι πρέπει να στείλει στη Βουλή, τη δικογραφία και τότε θα υπάρχει ευκαιρία να τοποθετηθούν όλοι. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να ακολουθήσω τη λογική Νοβάρτης και να θεωρήσω ότι η πολιτική ηγεσία θα παρέμβει με τον οποιοδήποτε τρόπο στο δικαστικό σώμα. Οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι ανακριτές θα κάνουν τη δουλειά τους όσο οφείλουν να την κάνουν, διότι είναι μείζον θέμα και είναι μείζον θέμα για τη λειτουργία της οικονομίας στη χώρα ένα τέτοιο θέμα. Για το πώς αντέδρασε η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς. Πάντως καθυστέρησε. Ότι καθυστέρησε δεν υπάρχει αμφιβολία. Εάν έχει φύγει, κυρία Μπακογιάννη, τροπολογία πριν κατατεθεί στη Βουλή από όποιο γραφείο, υποθέτω ότι αν γίνεται μία έρευνα, θα βρεθούν τα ηλεκτρονικά έτσι, αποτυπώματα. Εάν έχει φύγει με email μία τροπολογία πριν κατατεθεί και έχει πάει στη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι επιλείψιμο ή συμβαίνει άλλες. Βεβαίως είναι επιλείψιμο, κυρία Κορέη. Εμείς οι βουλευτές έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από αυτή που συνήθως μας αναγνωρίζει ο κόσμος. Έχουμε τεράστιες ευθύνες. Και γι' αυτό και το λειτουργήμα του βουλευτού δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Άρα είναι επιλείψιμο. Όταν συντάξεις μια τροπολογία, μπορείς να τη συντάξεις σε συνεργασία με το Υπουργείο, παραδείγματος χάρη, το οποίο θα το χειριστεί. Μπορείς να το συντάξεις σε συνεργασία με ένα φορέα. Εάν έρχεται ένας φορέας ο οποίος λέει και λες τα α ή τα β, από εκεί και πέρα άπαξ και βάλεις την υπογραφή σου. Ένα πράγμα δεν μπορεί να είναι η τροπολογία προϊόντος οληψίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα είναι επιλείψιμο και για εσάς που την είχατε ψηφίσει το 18. Κοιτάξτε, το να ψηφίσεις κάτι το ψηφίζεις πολλές φορές διότι σου φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να το ψηφίσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, τι υπάρχει από πίσω, εάν είναι καλοπροαίρετη η τροπολογία την οποία καταθέτεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και λάθος να είναι η τροπολογία, θα σας πω εγώ.
και λανθασμένη τροπολογία να καταθέσεις και εκ των υστέρων να φανεί ότι έκανες λάθος. Αυτό που δεν μπορεί να είναι η τροπολογία είναι προϊόν συναλλαγής. Ναι, αυτό είναι προφανές. Αυτό όμως για να το πούμε, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν θα το πούμε ούτε εσείς ούτε εγώ. Φυσικά, εγώ δεν ξέρω αν είναι. Θέλω να είμαι επίσης τελείως ξεκάθαρη. Η δικαιοσύνη θα το πει μόνο. Θα το πει μόνο η δικαιοσύνη. Διότι κανένας από εμάς εκ των πραγμάτων, από τη θέση που βρίσκεται, δεν μπορεί να είναι ο αντικειμενικός κριτής. Η Νέα Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, βασίζεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Πάντως η Νέα Δημοκρατία μίλησε ευθέως για ανταλαβεριτζίδες. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σε εξηγώ τι είναι. Εάν υπάρχει. Εγώ το κρατάω το εάν πάντα όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί το πολιτικό σύστημα της χώρας, εάν πρόκειται να κατηγορηθεί, πρέπει να κατηγορηθεί με στοιχεία. Πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στο παρελθόν λογικές κομματικές και χαίρομαι που η Νέα Δημοκρατία δεν προσχωρεί στη λογική αυτή, θα αφήσει την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και εμείς θα παίξουμε το ρόλο μας στη Βουλή όταν και αν έρθει κάτι στη Βουλή. Μάλιστα. Και η τελευταία μας ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείνουμε, κυρία Μπακογιάννη, διερευνητική, και θα θέλαμε σε τίτλο όπως θα λέμε, διερευνητικές επαφές μετά και αυτά τα tweets που αντάλλαξαν ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Τσαβούσογλου, βλέπετε να υπάρχουν στον ορίζοντα και πριν την πρόσκληση επίσημη με ημερομήνια από την Άγκυρα πριν την ορκομοσία Biden στις 20 Ιανουαρίου. Έλεπτο. Διερευνητικές έχουν αποφασιστεί δύο φορές. Ναι, αλλά ημερομηνία λέω. Δύο φορές η Τουρκία έκανε πίσω. Σωστά. Η πρωτοβουλία της πρόσκλησης είναι στα χέρια των Τούρκων. Μάλιστα. Διότι έτσι είναι η σειρά τους, είναι η σειρά τους να κάνουν τις διερευνητικές στην Κωνσταντινούπολη. Εάν οι Τούρκοι στείλουν πρόσκληση και ημερομηνία και στο μεταξύ έχουν αποφύγει όλες αυτές τις λογικές οι οποίες επικράτησαν μέχρι τώρα, όρους ρέις και μουφουσού, ναι, όλα αυτά, και έχουν δείξει δείγματα γραφής ότι το εννοούν, βρε παιδί μου. Ναι, έστω δεν τώρα θέλω δεν περιμένω ότι θα αυτομαστιγωθούν. Ναι. Το οποίο όμως περιμένω είναι να δείξουν στην πράξη ότι το εννοούν και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σταβούσογλου ότι θέλει να βρει συνομιλίες. Μάλιστα, εμείς εδώ είμαστε. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ από τις διερευνητικές. Εκείνοι έφυγαν. Πολύ εδώ ωραία. Είμαστε λοιπόν να κάνουμε τις διερευνητικές και να αρχίσουμε σιγά σιγά να λειτουργήσουμε με τη λογική της εκτόνωσης, της έντασης. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και παίξτε άμυνα, το Πάσχα έρχεται. Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε ωραία, πολύ. Καλά.